Περπατώντας από την αρχή της παραλίας της Χαλκίδας για να δει από κοντά το στενό του Ευρύπου και την ομορφιά του γαλάζιου τοπίου, θέλησε να φτάσει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κότσικα, που δεσπόζει στο κέντρο της παραλίας η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Εκεί την υποδέχθηκε η Δήμαρχος Έλενα Βάκα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Πανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης και δήμαρχοι από το νησί της Εύβοιας. Τι κάνετε. Δύο παράλληλους βλέπω. Ακριβώς. Εντάξει. Και μακάρι, για μένα μακάρι. Να υπάρχει και δικηγόρος και μαχόμενη και δημοτική σύμβουλος στην ίδια πορεία τη δική μου ακολουθήση. Μαχόμενη. Αυτό ακριβώς που είπατε. Τα έχετε καλά με τις γυναίκες, λέω, για να έχετε τόσες γυναίκες εδώ. Και έχουμε και πολύ καλή ομάδα, έχω εξαιρετικούς συνεργάτες και έχουμε το ομαδικό πνεύμα που λειτουργεί άριστα. Οπότε αυτό όλα θέλουμε. Καλά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν. Η αυτοδιοικητική πρώτου και δευτέρου βαθμού μαζί με τη Γιάννα Αγγελοπούλου ανέβηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, όπου και συζήτησαν γύρω από τα σχέδιά τους για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν με αφορμή τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821 και τα σχετικά έργα που εντάσσουν στο πρόγραμμα Τρίτσι, όπως το Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτριου Κότσου στη δροσιά του Δήμου Χαλκιδαίων. Η ίδια φάνηκε γνώση των προτάσεων όλων των δημάρχων και της περιφέρειας Στερεάς, για την οποία έκανε ιδιαίτερα μνήμα για τις εξαιρετικές της, όπως είπε, προτάσεις. Στη Χαλκίδα, την πιο σημαντική πόλη της Εύβοιας, μια πόλη που την κρατάει στα στιβαρά χέρια της η δήμαρχος, η Έλενα, με ένα επιτελείο γυναικών και με την παρουσία των δημάρχων από τα διάφορα μέρη της Εύβοιας, ιστορικών, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Και το λέω αυτό παρουσία και του Περιφερειάρχη, του Φάνη και του Αντιπεριφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδας. Ότι η περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, και έρχομαι στην Εύβοια και έρχομαι στη Χαλκίδα, σφίζει από πρωτοβουλίες για πράγματα που θα γίνουν, που θα αλλάξουν τη ζωή των κατοίκων. Πράγματα αναπτυξιακά που με εξαιρετική τόλμη και μαεστρία, συνδυάζοντας τα καλύτερα μυαλά των ανθρώπων που ζουν και μοκτούν για αυτή την περιοχή, θα αφήσουν πραγματικά εποχή μέσα από αυτή τη συμβολική χρονιά του 2021. Βλέπουμε δράσεις που βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό, βγάζουν την ιστορία μας, ξεκινάνε από τις ματωβαμένες εποχές του 1821, βγάζουν και μαθαίνουν στον νέο κόσμο οπλαρχηγούς, ήρωες που εκείνη την εποχή έγραψαν σελίδες ιστορίας, μαθαίνουν στα παιδιά να θέλουν να ανακαλύψουν το περιεχόμενο της ιστορίας τους. Και πιο σημαντικό μετά από αυτά, μετά και από εξαιρετικά έξυπνες συνεργασίες, όπως είναι με την ΕΡΕΝ Ελλάς, με την Total ΕΡΕΝ, χρηματοδοτούν με μαεστρία διαφορετικές προτάσεις που αλλάζουν από γήπεδα, έτσι. Έως κτίρια εμβληματικά στους διάφορους δήμους, προβάλλουν προϊόντα, προβάλλουν τον μόχθο των ανθρώπων, τις τεχνικές των ανθρώπων, όπως όλοι αυτοί οι ξυλογλυπτικοί και οι ζωγραφικοί και όλες οι άλλες τέχνες που εκφράζουν τον λαϊκό μας πολιτισμό. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο από εμείς στην Επιτροπή. Είμαστε περήφανοι γιατί εσείς στην τοπική αυτή διοίκηση και οι κάτοικοι θα γράψετε την δική σας ιστορία μέσα σε αυτή την δύσκολη, αλλά μια εποχή που την προχωράμε, ξεπερνάμε τις δυσκολίες και ξεκινάμε πια τα επόμενα χρόνια της υπόστασής μας σαν νέοι, δημοκράτες, τολμηροί, ευρηματικοί, ευέλικτοι και που στο τέλος θα καταφέρνουμε Έλληνες. Πραγματικά είναι μεγάλη μας η τιμή, αλλά και η ουσιαστική βοήθεια που μας παρέχει η Επιτροπή, διότι με οδηγό την κυρία Αγγελοπούλου και τους συνεργάτες της, έχουμε και εμείς κάνει έναν σχεδιασμό, όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, ο οποίος κινείται σε δύο πλαίσια. Το πρώτο είναι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων τιμής και μνήμης στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης. Μία τέτοια δε μάλιστα θα δούμε και σήμερα, στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας. Και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο Χαλκιδαίων που έχει τέτοια παιδιά που πραγματοποιούν τέτοιες δράσεις και πρέπει να τα λέμε.
Έχουμε προγραμματίσει μια σειρά εκδηλώσεων για το καλοκαίρι, για το φθινόπωρο, σε συνεργασία και με όμορους Δήμους, γιατί πραγματικά η Εύβοια και ο Δήμος Χαλκιδαίων και όμοροι Δήμοι έχουν άμεση σύνδεση με την Ελληνική Επανάσταση. Και βέβαια στοχεύουμε και χαιρόμαστε σήμερα που το ακούσαμε και από τα δικά της χείλη, να αφήσουμε γερά αποτυπώματα με έργα εμβληματικά, τα οποία θα θυμίζουν το γεγονός αυτό της Ελληνικής Επανάστασης και στις επόμενες γενιές. Ένα τέτοιο και εμείς φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε ως Δήμος Χαλκιδαίων, το Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτριος Κότσος, στη δροσιά του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας Ανθιδώνας στο Δήμο Χαλκιδαίων, γενέτειρα και τόπο καταγωγής του Δημητρίου Κότσου. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι με τη δική σας πάντα βοήθεια και καθοδήγηση, οι επόμενοι μήνες θα είναι διαφορετικοί, θα μας απεμπλέξουν από όλες αυτές τις δυσκολίες και θα μπορέσουμε να κάνουμε έτσι πολλά όμορφα πράγματα μαζί. Για τρίτη φορά, και έχει μεγάλη αξία αυτό, καλωσορίζουμε την κυρία Γελοπούλου, την πρόεδρο του Ελλάδα 2021, στη Στερεά Ελλάδα, αρχικά στην έδρα της Στερεάς στη Λαμία, ακολούθως στον Ομφαλό της Γης και σήμερα στη Χαλκίδα, στην πρωτεύουσα της Εύβοιας, σε μια επίσκεψη με μεγάλο συμβολικό αλλά και ουσιαστικό πρόσημο. Στη Στερεά, έχοντας καταγράψει και ενστερνιστεί και διδαχτεί από τον τεράστιο ιστορικό ρόλο της Ρούμελης και της Εύβοιας και όλης της περιοχής στο 1821, θεωρήσαμε ευθύνη μας να ανταποκριθούμε στοιχειωδώς, προβάλλοντας αυτό το μήνυμα και στο σήμερα, αλλά και στο αύριο, με όρους πολιτιστικούς, κοινωνικούς, αναπτυξιακούς. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε και τον πλούτο των δράσεων των επαιτειακών, κορονοϊδία των οποίων είναι βέβαια η ολοκληρωμένη πολιτιστική διαδρομή ΙΔΥΠΟΥΣ. Ευχαριστούμε πολύ θερμά την κυρία Πρόεδρο για την επίσκεψή της στο Δήμο Χαλκιδαίων, όπου η Δήμαρχος και όλη η ομάδα θα έχουν και θα έχουμε τη χαρά της ξενάγησής της. Σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να αλλάξουμε ατζέντα από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που πέρασε και αυτή η ατζέντα αλλάζει με την επίσκεψη στην πόλη της Χαλκίδας, στο νησί της Εύβοιας, στην περιφερειακή ενότητα Εύβοιας που κομμάτι είναι και ισχύρος. Μια μεγάλη Ελληνίδα, τη Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, η οποία έρχεται να ρίξει την αυλαία σήμερα για τα δρόμενα στο νησί της Εύβοιας, με μια σημαντική εκδήλωση που μας ετοιμάζουν το απόγευμα τα παιδιά του 5ου Γυμνασίου της Χαλκίδας με τους δρόμους της ιστορίας. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα δρόμενα που θα έχουμε στο νησί της Εύβοιας και εμείς από την πλευρά μας σαν Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουμε ετοιμάσει το λαϊκό μουσικό ορατόριο του κυρίου Μαραμή εδώ στην πόλη της Χαλκίδας το καλοκαίρι στις 22 Ιουλίου. Αδειμονούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο κάστρο της Χαλκίδας να τιμήσουμε, να γιορτάσουμε αυτή την τόσο μεγάλη επέτειο. Σας περιμένουμε λοιπόν. Θα είναι δύσκολος ο προγραμματισμός σας, αλλά καταθέτω την πρόσκληση. Η κυρία Γελοπούλου ξεναγήθηκε στους χώρους του ιστορικού κτηρίου, είδε από κοντά τα κοιμήλια του οπλαρχηγού Νικόλαου Κριεζώτη και τα παραδοσιακά φιλοτεχνήματα του Χαλκιδαίου καλλιτέχνη Γιώργου Γατόπουλου, ανάμεσα στα οποία ήταν και ένα ιδιαίτερο κόσμημα της εποχής του που φιλοτέχνησε για την ίδια. Η ίδια από την πλευρά της θέλησε να ευχαριστήσει τους ευωείς και γενικότερα τους στερεολαδίτες, φορώντας μία μπλούζα με θέμα τη μάχη της Αλαμάνας και την απεικόνιση του Διάκου, του Πανουριά και του Διοβουνιώτη. Στις 6 το απόγευμα έφτασε στο 5ο Γυμνάσιο για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης. Την υποδέχθηκε ο Διευθυντής του Σχολείου Γιάννης Κατσάνος, η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ελένη Μπενιάτα, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθηγητές του σχολείου. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν Δρόμοι της Ιστορίας. Η έναρξη έγινε με το ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη, Όμορφη και Παράξενη Πατρίδα, το οποίο ερμηνεύτηκε και στην νοηματική γλώσσα. Ψαριά για νυφτερότα στην ήσυχη καραβή κι πως τα νερά κλαίει φίλη το χώμα ξενιτεύεται. Κάναμε λοιπόν αυτή την εργασία. Τα αποτελέσματα αυτών θα δείτε μέσα στη συνέχεια. Δεν θα κάνω spoiler, θα σας αφήσω λίγο στην αγωνία. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε το δημιουργικό κομμάτι. Πώς να σας το παρουσιάσουμε ως το καλύτερο δυνατόν.
4 Ιουνίου σήμερα και ολοκληρώνεται αυτή η δράση. Η αγκαρία που λέγαμε στην αρχή και κατέληξε να είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της χρονιάς. Ήταν πραγματικά τιμή μας που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνει ιστορία. Η ιστορία δεν είναι μόνο κάτι άπιαστο, κάτι μακρινό, κάτι που απλά το φανταζόμαστε. Η ιστορία είναι και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ. Κάποτε κάποιοι θα λένε το 2021 έγινε η πανδημία, έγινε αυτό και αυτό. Και μετά θα μας κρίνουμε βάσει αυτά. Οπότε πρέπει να προσέχουμε τις πράξεις μας. Θυμάστε την ερώτηση που σας είχα κάνει στην αρχή. Πώς μπορεί κανείς να ξέρει ιστορία? Πρέπει να διαβάσει τεκμήρια, να τα διασταυρώσει, να δει και να ακούσει και μέσα από τα βιώματά του να βγάλει τα δικά του ξεχωριστά συμπεράσματα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, νομίζω ότι επιτέλους κατάφερε να απαντήσω την ερώτηση που μου είχε κάνει μία καθηγήτρια στην πρώτη γυμνασίου όταν είχα πρώτα μπει στο γυμνάσιο. Γιατί μαθαίνουμε ιστορία? Για να μάθουμε από τα λάθη των προηγούμενων. Ιστορία μαθαίνουμε γιατί, όπως είπε και ο Ευρυπίδης, είναι ευτυχής όποιος μελετεί την ιστορία, γιατί αυτός ούτε τους πολίτες παρασύρει, αλλά ούτε και αυτός γίνεται άδικος. Όταν όμως ενθουσιάζουμε και με καταπλήσουν τα παιδιά, ξεχνάω αυτά που έχω γράψει και μιλάω από καρδιάς. Δεν θα ακολουθήσω την οδό του πρωτοκόλλου να ευχαριστήσω κατά σειράν του όσους παρίστανται. Πολύ απλά γιατί αυτό το παράδειγμά σας εδώ, στο Δήμο της Χαλκίδας, στην Εύβοια, είναι ό,τι εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα γίνεται κάποια στιγμή, κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας. Δηλαδή, μαζεύονται οι καλύτεροι, μαζεύονται οι δάσκαλοι, μαζεύονται οι επιθεωρητές, μαζεύονται οι εκπρόσωποι του κλήρου, έρχονται οι άνθρωποι οι εκλεγμένοι, συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες, ζητάνε τη βοήθειά τους. Αν υπάρχει μια Επιτροπή Ελλάδα 2021, έχει μπει στη μέση και προσπαθεί να συνδυάσει όλα αυτά. Και πιο πολύ αναδεικνύονται τα παιδιά. Εσύ, Αγγελική, και όλα τα παιδιά που κάνατε αυτή τη δουλειά, και τα παιδιά της Χοροδίας, γιατί μ' άρεσε ο τρόπος πολύ ειλικρινά. Έλα εδώ, Αγγελική, να σε βλέπω, αγάπη μου, να με γυρίζω πίσω. Έλα εδώ. Που πολύ ειλικρινά παραδέχτηκες ότι μπορεί να ήταν και αγκαρία, αλλά πόσο το νόημα και η εικόνα σε ενθουσίασε και πώς όλοι μαζί γοητευτήκατε από αυτό που προσπαθούμε εμείς να μάθουμε όλο αυτό το καιρό στους Έλληνες και στις Ελληνίδες. Τι είναι αυτό? Μάθετε για τη χώρα μας, μάθετε για την ιστορία μας, μάθετε όχι μόνο από τα καλά που έγιναν, μάθετε πιο πολύ από τα ατυχή που έγιναν, για να μην τα ακολουθήσετε εσείς στη ζωή σας. Και ξέρετε κάτι, έχουμε πάρα πολλά καλά και μπορούμε να συνεχίσουμε στηριγμένοι στις δυνάμεις μας. Ακολούθησε ξενάγηση στα τμήματα των παιδιών όπου είχαν τυχοκολλήσει με μεγάλες αφίσες στα ιστορικά πρόσωπα του 1821, τις μάχες και τους τόπους που διερεύνησαν για 6 μήνες. Πάνω σε αυτές αποτυπώνονταν το χρονικό των γεγονότων και βέβαια τα συμπεράσματά τους. Αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα και δεύτερη επίσκεψή της στο νησί της Εύβοιας, καθώς το δεύτερο δημοτικό σχολείο του Βασιλικού του Δήμου Χαλκιδαίων συμμετέχει στις εκδηλώσεις Επιτροπής Ελλάδα 2021 και ετοιμάζει να προβάλλει σχετική ταινία.